Καλημέρα, Στάθη. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα και στους ακροατές σου σε όλο τον κόσμο πλέον. Λοιπόν, τους Έλληνες από παντού. Στάθη μου, ξεκινάει μια εβδομάδα όπου το επίκεντρο στην καθημερινότητα είναι όλα αυτά με τους χουλιγκάνους και τον βαρύτατα τραυματισμένο αστυνομικό, αλλά μια συζήτηση, θα έλεγα εγώ, πολύ επιφανειακή, την ώρα που έχεις τη διακήρυξη φιλίας και καλής γειτονίας με την Τουρκία, το μακελιό στη Γάζα, την ακρίβεια, τα χρωματιστά τιμολόγια και πάει λέγοντας. Είναι καταρχάς να ευχηθούμε στον τραυματισμένο αστυνομικό ανάρρωση. Και εκτός από την ανάρρωση και την επούλωση. Διότι όταν κάποιος πάθει κάτι τέτοιο, τα πράγματα είναι ζόρικα για το υπόλοιπο του βίου του. Όπως επίσης να θυμηθούμε αυτό που άκουσα ότι λένε και οι ακροατές σου για τα δεκάδες θύματα της χουλιγκανικής βίας όλα αυτά τα χρόνια, αλλά να μην ξεχνάμε ότι αυτή η βία είναι ένα ευρύτερο φαινόμενο. Μιλάμε για τη βία στα γήπεδα, τι γίνεται με τη βία στα σχολεία, τι γίνεται με τη βία στους δρόμους. Και όταν λέω βία στους δρόμους, εννοώ από την επιθετική οδήγηση μέχρι τα δυστυχήματα. Τι γίνεται με τη βία στις γειτονιές. Το φαινόμενο δηλαδή είναι μεγάλο. Βέβαια, μέσα σε αυτό το μεγάλο φαινόμενο δεν πρέπει να χαθεί το επιμέρους, που είναι αυτό που συζητάμε τώρα. Γιατί καμιά φορά η γενίκευση οδηγεί σε αντίθετα αποτελέσματα από το να ξέρει κανείς σύνολη την κατάσταση. Δηλαδή, ξέρουμε ότι η κοινωνία μας πλέον έχει εκπέσει τόσο πολύ που να ξεφυτρώνει η βία από παντού. Ξέρουμε ότι αυτό είναι πρόβλημα και στις οικογένειες και στα σχολεία και στις παρέες. Όμως κάθε φορά δεν πρέπει να ξεχνάμε την επιμέρους έκφανση. Αυτή η έκφανση των τελευταίων ημερών είναι το ίδιο ζόρικη όπως ήταν και πολλές φορές στο παρελθόν, όπου πάντα θα έφτανε το μαχαίρι στο κόκαλο και δεν έφτασε ποτέ. Και έχει δίκιο ο ακροατής που λέει ότι το ψάρι βρωμαίο από το κεφάλι. Το πρόβλημα... Κοίτα, επειδή ξέρω ότι σου αρέσει το ποδόσφαιρο. Όμως, ναι. Έπαψα όμως να πηγαίνω στο γήπεδο της ΑΕΚ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το ποδόσφαιρο είναι πια ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός, Ηρακλής, Άρης και όποια άλλη ομάδα. Είναι το ποδόσφαιρο των μετόχων, των ΠΑΕ, των προέδρων και των στρατών. Είναι ένα θέμα αυτό. Ένα. Το δεύτερο που μου λένε εδώ, καλά τα λέει ο Στάθης, αλλά στη χουλιγκανική, λέει, ασυδοσία και βία, να μην ξεχνάμε και την έστολη ασυδοσία της αστυνομίας. Αυτός είναι ο πόλεμος ο καθημερινός. Μα δεν είναι δυνατόν να το ξεχνάμε, γιατί ανάμεσα στα θύματα της βίας, εκείνα που έχει βάλει το χεράκι της αστυνομίας σε άλλες εκδοχές της βίας είναι πολλά. Δηλαδή έχουμε τους νεκρούς από τα θέματα τα αθλητικά σε εισαγωγικά, διότι αυτό δεν είναι αθλητισμός, αλλά έχουμε και τους νεκρούς από τις διαδηλώσεις, από τις συγκεντρώσεις, από τους λεγόμενους κατά λάθος νεκρούς, από όπλα που παίρνουν φωτιά από μόνα τους και όλα αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό μίλησα πριν. Για βία παντού. Για βία παντού. Και ότι αν δεν σκύψουμε πάνω στα φαινόμενα που προκαλούν αυτή τη βία, δεν βγάλουμε άκρη. Αλλά δεν μπορούμε να σκύψουμε, διότι το σύστημα είναι βίο εκ φύσεως. Δηλαδή είναι βία αυτό που συμβαίνει με τα μεροκάματα. Είναι βία αυτό που συμβαίνει με τον τρόπο ζωής, όπου οι άνθρωποι καλούνται πλέον να σκύβουν το κεφάλι. Δεν είναι βία δηλαδή να δουλεύεις ένα οχτάωρο, να σου το κάνουν δεκάωρο και να παίρνεις τα λεφτά ενός τετράωρου. Θέλω να πω με αυτό ότι έχει εκφάνσεις η βία ορατές, αλλά έχει αιτίες η βία οι οποίες υφέρπουν παντού και τις ζούμε όλοι καθημερινά. Και πάλι όμως ξαναλέω ότι αυτή η γενική θεώρηση δεν πρέπει να σταθεί αφορμή, τρόπος για να μην δούμε τα επιμέρους φαινόμενα. Δεν νομίζω λοιπόν ότι μπορεί να λυθεί το πρόβλημα της γηπεδικής βίας μέσα ή έξω από το γήπεδο, εάν δεν ληφθούν μέτρα εναντίον των ΠΑΕ, εναντίον δηλαδή εκείνων των εταιριών που έχουν κάνει το ποδόσφαιρο από λαϊκό άθλημα που ήταν ένα άθλημα χρημάτων και που αυτό το πράγμα για να συνεχίζεται και να έχει στην κοινωνία δύναμη
χρειάζεται τους συνδέσμους, χρειάζεται δηλαδή τους χούλιγκαν. Αυτά τα δύο πράγματα συνδέονται ευθέως. Το να πεις λοιπόν ότι κάνω αγώνες με κλειστά τα γήπεδα είναι πρώτον, έχει ως αποτέλεσμα να στερηθεί ο πολύς ο κόσμος μια γιορτή, όπως είναι το ποδόσφαιρο ακόμα και σε αυτά τα χάλια που είναι μια γιορτή, και απ' την άλλη τη μεριά είναι μια απόφαση καταλογισμού συλλογικής ευθύνης. Δεν γίνεται δηλαδή το πρόβλημα με μέτρα επί δικαίων και αδίκων, λύνεται, αν μπορεί να λυθεί, γιατί έχω πολύ μεγάλες αμφιβολίες, θα πρέπει να λυθούν πολλά προβλήματα άλλα συναφή και παρόμοια πριν, αλλά αν λυθεί πρέπει να λυθεί με στοχευμένες αποφάσεις. Δηλαδή μπορούν να διαλύσουν τους συνδέσμους, μπορούν να επιβάλλουν στις ΠΑΕ πρόστιμα, μπορεί κάθε ομάδα που γίνεται κάτι να τιμωρείται εκείνη και όχι όλες. Το να πει κανείς ότι αναστέλλω το πρωτάθλημα απλώς στερεί από τον κόσμο μια γιορτή κάθε Κυριακή ή κάθε Σάββατο, παίρνοντας μέτρα εναντίον όλων και εκείνων που δεν φταίνε. Μπορεί να πάρει μέτρα εναντίον εκείνων που φταίνε. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να πάρει τέτοια μέτρα, διότι αυτή η κυβέρνηση και κάθε άλλη κυβέρνηση έχει με τους μεγιστάνες του ποδοσφαίρου τέτοιες σχέσεις που φοβάται να τους αγγίξει. Άρα εδώ μου λέει ο Κώστας, μια χαρά τα γράφει ο Στάθης και τα λέει διαχρονικά, όμως να του σημειώσω ότι εδώ οι πρόεδροι των ΠΑΕ είναι μεγαλοκαναλάρχες, είναι μεγαλοεργολάβοι, είναι ταυτόχρονα εφοπλιστές, είναι έμποροι, είναι εισαγωγής, είναι εξαγωγής. Πώς θα τα βάλεις λέει μαζί τους? Έλατε κύριε Πρόεδρε που λένε και στο χωριό μου, διότι όταν ξεκίνησε το φαινόμενο της διαπλοκής, ο λαός κύρτισε για να το αντιμετωπίσει. Αλλά και αυτό, όπως και το 2015 χάθηκε η άλλη υπόθεση της αντιμνημονιακής πολιτικής, χάθηκε ήδη από την εποχή του Κοσκοτά. Θα θυμάσαι Γιώργο ότι τότε είχε μπει το θέμα της κάθαρσης επιτακτικά. Το φαινόμενο τότε ήταν εν τη γενέση του. Έπρεπε να έχει καθιερωθεί ασυμβίβαστο. Δηλαδή όποιος έχει ποδοσφαιρική ομάδα να μην έχει κανάλι. Όποιος έχει κανάλι να μην έχει τράπεζα. Όποιος έχει τράπεζα να μην έχει κάτι άλλο, δηλαδή να υπάρχει μία κατάσταση ασυμβίβαστου για ορισμένα πράγματα. Δεν συνέβη αυτό, συνέβη το αντίθετο. Και ενώ τότε το πρόβλημα ήταν ένα μεγάλο μικρό πρόβλημα, τώρα είναι ένα μεγάλο τεράστιο πρόβλημα. Αλλά αυτό έχει γίνει παντού. Να σου θυμίσω ότι η κρίση που καταλήξαμε το 2008 με τη Lehman Brothers ξεκίνησε από την εποχή που ο Ρίγκαν επέτρεψε και ο Κλίντον επέτρεψε ακόμα περισσότερο στις τράπεζες που είχαν αποταμιεύσεις να ασχολούνται με παράγωγα. Δηλαδή αυτό είναι λίγο δύσκολο να το καταλάβει κανείς, αλλά υπήρχε στο τραπεζικό σύστημα ένα συμβίβαστο δραστηριοτήτων. Δηλαδή μια τράπεζα η οποία ήταν επενδυτική έκανε επενδύσεις. Μια που ήταν αποταμιευτική έκαναν οι άνθρωποι τις αποταμιεύσεις τους. Όταν οι τράπεζες μπόρεσαν να τα κάνουν όλα, δημιουργήθηκε το τέρας που οδήγησε στην πρώτη κατάρρευση του 2008, αλλά αυτή η κατάρρευση ήταν η ζυνώση όλων από το 2001. Πήρε κανείς μέτρα εναντίον αυτής της διαδικασίας που θα οδηγούσε ασφαλώς σε κρίση? Όχι. Το ίδιο συμβαίνει και με άλλα πράγματα και στην Ελλάδα και σε μεγαλύτερες χώρες, διότι αυτή είναι η φύση του συστήματος. Και εμείς προσπαθούμε σαν μικρές πεταλούδες που πεταλουδίζουν από εδώ από εκεί να καταλάβουμε και να λύσουμε προβλήματα τα οποία τα γεννάει το ίδιο το σύστημα μέσω του συστήματος. Δεν είναι λίγο οξύμορο? Μου λέει κάποιος εδώ, μια χαρά οι διαπιστώσεις του, αλλά να πει στο Στάθη ότι κατά τη γνώμη η βία στα γήπεδα ξεκίνησε, ναι ή όχι λέει, όταν το ποδόσφαιρο και γενικά ο αθλητισμός από δικαίωμα του λαού και χαρά έγινε business και χρήμα. Εξού και η λύση πως σταματάει η βία στα γήπεδα. Άλλος φίλος εδώ λέει, καταρχάς η ΠΑΕ δεν είναι αθλητισμός, είναι θέαμα. Εγώ που πάω στο ΆΚΑ, καλά δεν πάω στο ΆΚΑ, έκλεισε το ΆΚΑ τώρα μετά από τόσα χρόνια, με 15 σουβλάκια και μια ρετσίνα δεν αθλούμε, βλέπω να τρέχουν άλλοι, αν τρέχουν κιόλας.
Θέλει όλο ο. Κανείς δεν αθλείται όταν πηγαίνει στο γήπεδο. Ναι, ναι. Άλλοι αθλούνται. Άλλο θέλει να πει. Θέλει όλο ο κρακτικός, λέει, πακτολός να πέφτει στο σχολικό αθλητισμό, στην ανάπτυξη του εραστεχνικού αθλητισμού, στον πολύ κόσμο, ή θέλει να συνεχιστεί το καθεστώς των ΠΑΕ. Ας κάνουν ό,τι θέλουν μετά, ας τις κάνουν ΟΕΑΒΕ, LTD, αλλά να μην μπερδεύονται στα μπούτια της κοινωνίας. Ας έρθουν οι επιχειρηματίες να επενδύσουν σε ΠΑΕ, αλλά το κρατικό χρήμα να πάει στο σχολικό και τον εραστεχνικό αθλητισμό. Δεν είναι έτσι, διότι άμα τα κάνουν ό,τι θέλουν, όπως λέει ο φίλος ακροατής, κάνουν αυτό που βλέπουμε. Όσο για το κρατικό χρήμα, το κρατικό χρήμα πάει με το σταγονόμετρο και στο σχολικό αθλητισμό και στο στίβο και αλλού. Ξεχνάμε σε τι κατάσταση είναι οι υποδομές στο στίβο, ότι οι αθλητές δεν έχουν πού να προπονηθούν. Δεν υπάρχει λοιπόν μια τέτοια πάλι γενίκευση, θα το πω. Θα έπρεπε να υπάρχει υποστήριξη του αθλητισμού παντού, στα σχολεία, στις αθλητικές ενώσεις, υγιής υποστήριξη, με κρατικά κονδύλια, και το θέμα του ποδοσφαίρου και των πιο επαγγελματικών αθλητικών δραστηριοτήτων, το μπάσκετ, το βόλεϊ, να μην είναι ασίδωτα, δηλαδή να υπάρχει κρατικός έλεγχος και ή δυνατόν να πρημοδοτηθεί πάλι ο ερασιτεχνισμός. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο θα ήταν αντίθετο στη φορά των πραγμάτων. Αυτό προσπαθώ να πω τόση ώρα. Το σωστό είναι να είναι ο Παναθηναϊκός ο ερασιτέχνης και να έχει την ομάδα του και να πηγαίνουμε να βλέπουμε ποδόσφαιρο ή ΑΕΚ Ολυμπιακός. Όμως το σύστημα θέλει τις ΠΑΕ, γιατί από εκεί τζιράρονται τα χοντρά λεφτά. Και εκεί που τζιράρονται τα χοντρά λεφτά παράγεται ισχύς. Και όταν παράγεται ισχύς παίρνει και ένα κανάλι. Και όταν πάρει και ένα κανάλι επηρεάζει τη λειτουργία των τραπεζών και παίρνει θαλασσοδάνεια. Και όταν επηρεάζει τη λειτουργία των τραπεζών και παίρνει θαλασσοδάνεια, κάνει και την αντίστοιχη προπαγάνδα. Και ο φτωχοδιάβολος πηγαίνει και γίνεται οπαδός του τάδε καναλάρχη. Ή τρώει αμάσιτη την προπαγάνδα που του πασάρει αυτός ο καναλάρχης. Είναι πολύ φανερά πράγματα. Εκεί που προσπαθώ να επικεντρώσω είναι στη ματαιότητα του να πιστεύουμε ότι αυτοί που προκαλούν το πρόβλημα μπορούν να το λύσουν. Λέει εδώ ο φίλος ο Κούλης από το Southampton. Καλημέρα στον εκλεκτό κύριο Στάθη. Όλη αυτή η βία που βιώνουμε, είτε με πολέμους, είτε οικονομικά, είτε οπαδικά, μπορεί να οδηγήσει, λέει, σε μια κατάσταση όπου όλοι θα είναι εναντίον όλων, γιατί δεν θα έχουν που να ξεσπάσουν. Αν ναι, πώς το αντιμετωπίζουμε ατομικά και συλλογικά? Ήδη συμβαίνει αυτό. Και ξαναλέω, το πρόβλημα αυτό στο πλαίσιο αυτού του συστήματος θα βαθαίνει και θα εντείνεται. Τι συμβαίνει με τη σχολική βία? Γιατί έχει υπάρξει τέτοια έξαρση σχολικής βίας? Μήπως επειδή το πρόγραμμα σπουδών στα σχολεία επικεντρώνει στις δεξιότητες και όχι στα ανθρωπιστικά γράμματα? Το έχουμε σκεφτεί, το έχουμε συζητήσει. Και αν καταλήξουμε ότι φταίει αυτό, μπορούμε να το διορθώσουμε όταν στα σχολεία το κράτος επιβάλλει ένα πρόγραμμα σπουδών που λέει, ας πούμε, σε ένα παιδάκι 8 χρονών ότι δεν θα μάθεις γεωγραφία αλλά θα μάθεις δεξιότητες ξενοδοχοϋπαλλήλου και μάλιστα με το όνομα φιλοξένεια, τώρα φιλοξενία. Τώρα τελευταία επιβάλλεται αυτό. Σωστό. Τι σημαίνει όμως αυτό? Σημαίνει ότι ένα παιδί δεν θα διαβάσει ποτέ του τίποτα που θα το ολοκληρώσει, αλλά θα ξέρει από μωρό πώς να σερβίρει. Μα αν θέλει να σερβίρει, και δεν είναι καθόλου κακό αυτό, μπορεί να το κάνει στα 18 του, στα 19 του, έχοντας πάρει όμως μία μόρφωση. Αν προσπαθείς να μάθεις ρομποτική σε ένα παιδάκι της 6ης δημοτικού που δεν έχει μάθει φυσική, απλώς ετοιμάζεις έναν άνθρωπο ο οποίος θα γίνει μονοσήμαντος, κάποια στιγμή θα ασχοληθεί με μία δεξιότητα και δεν θα ξέρει τίποτε άλλο. Θα τον κάνεις χρήστη, λοιπόν, δηλαδή. Χρήστη. Ακριβώς. Μάλιστα. Όταν λοιπόν το σύστημα επιδιώκει αυτό το πράγμα και αυτό φωνάζει, είναι ηλίου φαϊνότερον από το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα, από το ίδιο το πρόγραμμα των σπουδών, γιατί το παιδί το οποίο θα υστερήσει σε κάτι δεν θα μπλέξει σε μια παρέα η οποία θα κάνει τέτοιες πράξεις που θα μετατρέψουν την υστέρηση σε έγκλημα. Είμαστε άσχετοι, δεν βλέπουμε τα παιδιά πώς συμπεριφέρονται μέσα και έξω από το σχολείο? Γιατί αν αυτή η συμπεριφορά κατησχύει, δεν θα γίνει μετά το παιδί και χούλιγκαν ή και σκλάβος? Διότι το ένα δεν αποκλείει το άλλο. Με το χουλιγκανισμό έχει ένα αίσθημα ελευθερίας και στα εργασιακά του είναι ένας υποταγμένος άνθρωπος.
Είναι δηλαδή το ιδανικό που επιδιώκει αυτό το σύστημα. Και ζητάμε εμείς από αυτό το σύστημα να το διορθώσει. Γιατί να το διορθώσει, αφού αυτό θέλει. Θέλει έναν υποταγμένο άνθρωπο στην εργασία, έναν ανόητο άνθρωπο στην κοινωνία, έναν αμόρφωτο άνθρωπο από πλευράς γεωγραφίας, ιστορίας, ανθρωπιστικών γραμμάτων, αλλά έτοιμο να κάνει μία δουλειά όταν θα του τη δώσουνε, και όσο δεν θα είναι άνεργος, και πολύ πρόθυμο να γίνει σκλάβος για να μην είναι άνεργος. Δηλαδή είναι συνωμοσία σε κοινή θέα όλο αυτό. Γιατί δεν το βλέπουμε? Γιατί δεν πάμε στη ρίζα του κακού να απαιτήσουμε δημόσιο διάλογο για το πρόγραμμα σπουδών στα σχολεία? Οι εκπαιδευτικοί που το διεκπεραιώνουν αυτό το πρόγραμμα απήργησαν, Γιώργο, ποτέ για το πρόγραμμα σπουδών? Εγώ δεν σου λέω ότι τα λέω σωστά, τα λέω λάθος. Όμως απήργησαν, συνεδρίασαν, διασκέφτηκαν, έκανε ένα συμπόσιο για το τι διδάσκουμε στα παιδιά? Όχι. Όποτε κινητοποιήθηκαν ήταν μόνο για το μισθό τους. Νόμιμο, θεμητό. Όμως το άλλο δεν είναι νόμιμο? Δεν είναι θεμητό να ξέρει η κοινωνία τι συμβαίνει στο σχολείο? Γιατί δηλαδή πιστεύουμε ότι το σχολείο είναι ένα μέρος που παρκάρουμε τα παιδιά και πιστεύουμε μετά ότι τα παιδιά δεν θα αντιδράσουν? Τα παιδιά καταρχήν είναι νέοι άνθρωποι γεμάτοι όρεξη για ζωή. Αν λοιπόν βλέπουν ότι η ζωή αυτή οδηγείται σε ένα αδιέξοδο, επαναστατούν, όχι με έναν τρόπο θετικό, αλλά με έναν τρόπο αντιδραστικό. Η άνοδος της ακροδεξιάς στην Ευρώπη δεν έχει σχέση με τη βία που διαχέεται στην κοινωνία, που διασχίζει την κοινωνία? Αυτή η βία από πού προέρχεται? Από την απογοήτευση, από το φόβο, από την ανασφάλεια. Όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν δημιουργούν το πλέγμα μέσα από το οποίο βγαίνει αυτή η κατάσταση την οποία βιώνουμε και κάθε φορά μένουμε με ανοιχτό το στόμα. Όταν όμως οδηγεί ο μπαμπάς και πάει να πατήσει στη διάβαση τον πεζό και το βλέπει το παιδί, τι γίνεται μετά? Έλατε, λέει εδώ ο Βασίλης. Άρα, λέει, Στάθη, έτσι εξηγείς αυτό το πάθος των νιάτων στο να συγκρουστούν για οπαδικά αισθήματα, αλλά την ίδια στιγμή να μην αντιδρούν όταν βλέπουν υπουργούς εξωτερικών σε βαθιές υποκλίσεις στους επικυριάρχους των επισκέψεων? Ακριβώς έτσι, διότι η αρχική προσέγγιση της βίας είναι απτή. Έχει να κάνει με την παρέα μας ή με αυτό που συμβαίνει στο σχολείο μας. Το άλλο όμως προϋποθέτει σκέψη. Σκέψη για να καταλάβεις τι σημαίνει αυτή η υπόκληση. Όμως αυτή η σκέψη έχει κουτσουρευτεί μέσα στο ίδιο το σχολείο. Διότι εκεί δεν κάνεις μαθήματα που ακονίζουν τη σκέψη σου και την κριτική σου διάθεση, αλλά μαθήματα ένταξης σε ένα σύστημα το οποίο σου επιφυλάσσει μια θέση εργασιακή, όποια κι αν είναι αυτή, ή μια θέση αναμονής εργασίας. Ή όταν στην οικογένειά σου μέσα δεν συζητάνε οι γονείς σου για τέτοια πράγματα και συζητάνε για τις σαπουνόπερες, για τα reality show, για το lifestyle, για την τάδε influencer ή τον τάδε και διάφορα άλλα ανόητα θέματα. Δεν νομίζω ότι αν τα παιδιά είχαν στο σπίτι ένα περιβάλλον πνευματικό, να το πω έτσι, ή όχι απαραίτητα πνευματικό, ανήσυχο, δεν θα συμμετείχαν και αυτά στη διαμόρφωση μιας προσωπικότητας που θα ήταν πιο κοντά στην ανάγκη τους για να είναι άνθρωποι. Λέει εδώ πέρα ο φίλος ο Κωνσταντίνος. Κύριε Στάθη, λέει, τι ψάχνετε? Εδώ έχουμε γεμίσει χατζιαβάτες με βαθιές υποκλίσεις. Αυτοί δεν αντιπροσωπεύουν πια τον ελληνικό λαό? Αυτή είναι η επιλογή του ελληνικού λαού και να κάτσει ο ελληνικός λαός να σκεφτεί τι επιλέγει. Διότι για να έρθουμε στα σοβαρά, η κυβέρνηση αυτή πήρε μια πλειοψηφία που είναι πάρα πολύ σημαντική και υπήρξαν δύο αντιδράσεις σε αυτό. Η μία αντίδραση ήταν του ΣΥΡΙΖΑ που κατηγορούσε τους Έλληνες και κορόιδευε το 41% και με διάφορες φράσεις, και η άλλη αντίδραση ήταν εκείνη που έλεγε, ωραία, η κυβέρνηση έχει την εντολή, ας κάνει ό,τι θέλει. Ούτε το ένα είναι σωστό, ούτε το άλλο. Και όποιοι καταφεύγουν στη δεύτερη κατάσταση, στη δεύτερη λογική, αποφεύγουν να σκεφτούν το προφανές. Δηλαδή, για να έρθουμε στο θέμα της επίσκεψης του Ερντογάν. Ήρθε ο Ερντογάν. Πήρε πίσω οτιδήποτε από αυτά που διεκδικεί η Τουρκία?
Πήρε πίσω το κάζους Μπέλι, πήρε το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών, πήρε το θέμα των θαλάσσιων δρόμων, του τουρκολιβικού συμφώνου, όλα αυτά που περικυκλώνουν τη χώρα. Τίποτα από όλα αυτά. Απλώς νομιμοποίησε αυτές τις διεκδικήσεις ακόμα και δια της μη αναφοράς σε αυτές. Και όμως εμείς πανηγυρίζουμε ότι ήταν μια καλή επίσκεψη, παρότι υπάρχουν άνθρωποι και στον χώρο της δεξιάς, ο Καραμαλής, ο Σαμαράς, οι οποίοι εξέφρασαν αντιδράσεις. Αυτά σε ποιο βαθμό απασχολούν το μαζικό τρόπο σκέψης? Εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τα συνυπολογίζουν, τα σκέφτονται και ανησυχούν και ψάχνουν για λύσεις. Αλλά το mainstream που λέμε ελληνικά, οι πολλοί δηλαδή, αυτοί που κάνουν τη διαφορά, διότι χωρίς τους πολλούς τίποτα δεν γίνεται, έτσι είναι η δημοκρατία. Οι πολλοί λοιπόν, λένε άστο, εντάξει, να πάμε μια μέρα παραπέρα, ένα μήνα παραπέρα, ένα χρόνο παραπέρα και μετά να ξανά έχουμε παραβιάσεις, όταν η Τουρκία μπορεί να πετάξει τα αεροπλάνα της, διότι τώρα η Τουρκία έχει 50 αεροπλάνα που μπορεί να πετάξει, τα άλλα τα έχει κανιβαλίσει για να πετάνε αυτά τα 50. Έχει λοιπόν μια δυσκολία να είναι επιθετική, προφανώς. Έπαψε να είναι επιθετική υπογείως, όχι. Δεν έχει πάρει τίποτα πίσω από αυτά που διεκδικεί. Δεν πήγε ο Ερντογάν στη Θράκη και την έφερε στην τουρκική πρεσβεία τη Θράκη, στο τουρκικό έδαφος. Μάλιστα, όπως το λες ακριβώς. Και εμείς τι λέμε γι' αυτό? Λέμε τι καλά που πήγε η επίσκεψη, η επίσημη προπαγάνδα. Δουλειά της κάνει. Οι Έλληνες τη μασάνε αυτή την προπαγάνδα. Δεν το ξέρω ποιοι τη μασάνε και πόσοι τη μασάνε. Όμως δεν υπάρχει αντίδραση που θα έκανε τις εξελίξεις να φρενάρουν, να μην πηγαίνουμε πάντα προς την επίφοβη κατεύθυνση. Μιας και αναφέρθηκε στον Καραμαλή, πρέπει να σου πω ότι είπε αυτό που είπε. Από χθες το μεσημέρι άρχισαν τα μέσα ενημέρωση να τον μαλώνουν για αυτά που είπε. Και εδώ μου λέει κάποιος φίλος, φοβερή παρατήρηση σήμερα του Στάθη, ίσως από τις καλύτερες. Θυμάμαι, λέει, όπως το λέει, την εποχή των μνημονίων. Ο κόσμος πήγαινε στην πράξη με το κεφάλι κάτω στα εργοστάσια και στους χώρους δουλειάς, δούλευαν και δεν υπήρχε ούτε μία αντίσταση εκεί που εφαρμόζονταν τα μνημόνια στην πράξη. Και το βράδυ, εμείς οι ίδιοι πηγαίναμε και χτυπούσαμε κατσαρόλες στην πλατεία και, εν πάση περιπτώσει, μπορεί και να σπάγαμε και να καίγαμε και κάδους. Ελεύθεροι και πραγματικοί επαναστάτες, ε. Στην πράξη, λοιπόν, τα ίδια και με τα εθνικά, λέει. Βρίζουμε, φωνάζουμε, τουιτάρουμε, καμία αντίδραση. Βέβαια, εγώ έχω μία βαθιά ελπίδα, έχει τύχει να την ξανακουβεντιάσουμε, Γιώργο, και στην εκπομπή σου, ότι επειδή αυτό το θέμα της εθνικής κυριαρχίας σχετίζεται και άπτεται του υπαρξιακού ζητήματος των ίδιων των πολιτών, δηλαδή αφορά την ίδια μας την εθνική και κάθε είδους ύπαρξη, να το πω έτσι, δύσκολα θα μπορούσε να ολοκληρωθεί μια κατάσταση τύπου Πρεσπών στο Αιγαίο. Δεν νομίζω ότι μπορεί να πάρει κανείς την ευθύνη, όμως κερδίζει χρόνο το... Και εκπαιδεύεται ο κόσμος ακριβώς στο συμβιβασμό. Μάλιστα. Και εθίζεται και εκπαιδεύεται σε ενδεχόμενα τα οποία θα έχουν μια ήπια εκδοχή μιας τραγικής πραγματικότητας. Δηλαδή θα γίνει κάτι το οποίο θα εμφανιστεί ως «δε βαριέσαι αδερφέ, εντάξει, πόλεμο θέλετε τώρα». Η γνωστή ρητορική, το οποίο όμως θα είναι κρίσιμη σημασία, θα κλειδώσει τις εξελίξεις και δεν θα μπορούμε να αντιδράσουμε. Αυτός είναι ο φόβος. Κατά τα άλλα, το να βγει οποιαδήποτε κυβέρνηση και να πει φορά παρτίδα ότι παρετούμεθα από τα 12 μίλια, ας πούμε, ή ότι δεν θέλουμε την άρση του κάζους Μπέλι, ή ότι η Κύπρος όντως είναι μακράν, κοίτα μακράν, νομίζω ότι αυτή η κυβέρνηση δεν θα έχει ούτε μια μέρα ζωή στη συνέχεια. Λέει εδώ ο φίλος ο Κωνσταντής, την Παρασκευή στις αντιθέσεις, κύριε Στάθη, ο πρέσβης ο Αϊφαντής είπε ότι η βαθιά υπόκληση γερέμπε τρίτη δεν ήταν ούτε λάθος ούτε αυθόρμητο. Ήταν παιδευτική σημασία για τον ελληνικό λαό να συνηθίζει σιγά σιγά τον επικυρίαρχο. Το συμμερίζεστε? Νομίζω ότι έχει μία δόση αλήθεια σε αυτό το πράγμα. Αν είναι όμως αλήθεια, είναι πολύ πιο τραγική η κατάσταση, διότι πλέον δεν έχουμε περάσει μόνο σε μία πρακτική υποτέλειας, αλλά και στη σημειολογία της υποτέλειας, η οποία έχει δίκιο ο κύριος Αϊφαντής, είναι πολύ επικίνδυνη, διότι εκπαιδεύει με αυτόν τον τρόπο. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι ήταν μία
ότι προδόθηκε ο Γεραπετρίτης με αυτή την υπόκληση και ότι δεν την έκανε για να μας συνηθίσει στις υποκλήσεις, γιατί στο βάθος, και νομίζω ότι έχω δίκιο σε αυτό, δεν θα τις δεχτούμε ποτέ τις υποκλήσεις. Θέλω να κλείσουμε το Δήμο. Λέει κάτι πολύ πιο πρακτικό. Ακούγοντάς, είσαι πάλι σήμερα ανάψει φωτιές εδώ. Λοιπόν, λέει ο Δήμος, κύριε Στάθη, τώρα αν πας να αγοράσεις μία φωτοβολίδα, είτε απλή είτε ναυτική, ο καταστηματάρχης θα βάλει τα γέλια. Υπάρχει αυστηρό πρωτοκόλλο, οι ψαράδες στην Κρήτη το ξέρουν. Ωστόσο, αν πάρεις την καρτούλα σου, πατήσεις τα διάφορα νόμιμα eBay, όχι μόνο ναυτική φωτοβολίδα μπορείς να πάρεις, αλλά και ολόκληρο τάγκ. Θέλω να πω ότι αυτό το σύστημα είναι γελίο. Με τις ευλογίες των κυβερνήσεων γίνονται όλα αυτά. Οποιοδήποτε πρέπει να, οπωσδήποτε πρέπει να υπάρξει προστατευτισμός στο εμπόριο και στην οικονομία και στην κοινωνία. Αυτά που γίνονται με την ασυδοσία της αγοράς είναι αδιανόητα. Έχει απόλυτο δίκιο, δεν έχω να προσθέσω λέξη. Η ουσία των όσων είπε και που πρέπει όλους μας να μας απασχολεί είναι το πώς λειτουργεί η αγορά. Η αγορά είναι μια αόρατη χείρ που μοιράζει καρπαζιές. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να λειτουργήσει με τους τρόπους που περιγράφουν αυτοί που επαινούν την ελεύθερη αγορά. Πρώτον, διότι δεν είναι ελεύθερη, είναι διευθυνόμενη. Είναι η πιο διευθυνόμενη μορφή οικονομίας που έχει υπάρξει ποτέ. Και δεύτερον, η ελευθεριότητα αυτής της διευθυνόμενης οικονομίας είναι πάντα παραβατική. Δηλαδή, εάν εγώ λέω σε ένα ελεύθερο σύστημα, όπως ελεύθερο εισαγωγικά, όπως είναι το αμερικάνικο, υπήρχαν επιτροπές ελέγχου κρατικές για τον τρόπο που λειτουργούν οι τράπεζες, δεν θα είχαμε αποφύγει τις κρίσεις, γιατί είναι σύμφυτες με το σύστημα, αλλά δεν θα ήταν τόσο φόρα παρτίδα η δημιουργία τους. Δηλαδή την βλέπαν την κρίση να έρχεται, όπως βλέπουν και τις επόμενες που έρχονται, και δεν κάνουν τίποτα γι' αυτό, διότι έτσι λειτουργεί το σύστημα. Αν κάναν κάτι γι' αυτό, το σύστημα θα υφίστατο ρογμή, και αυτοί που θα προσπαθούσαν να το κάνουν αυτό θα ήταν πλέον εξωστρακισμένοι. Δεν είναι αυτό το πράγμα που περιγράφω δετερμινισμός, δεν είναι ένα κισμέτ, είναι μια πραγματικότητα, ότι πρέπει οι λαοί να παρέμβουν σε αυτά που τους αφορούν με τέτοιο τρόπο που να μην μπορούν να γίνονται θύματα μιας κατάστασης που διαρκώς ανακυκλώνεται. Θα θυμάσαι, Γιώργο, όταν ξέσπασε σε εμάς η κρίση το 10, ότι υπήρχαν πολλοί οι οποίοι έλεγαν από τότε να φοβηθούμε τις κρίσεις που έρχονται μέσα στην κρίση. Το θυμάσαι? Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, και ήσουν ένας από αυτούς. Ναι, εντάξει. Ήρθαν αυτές οι κρίσεις, χειροτέρευσαν τα πράγματα. Τώρα ο κόσμος νομίζει, λόγω της προπαγάνδας, ότι έχουμε βγει από την κρίση. Η κρίση όμως είναι δομική και ενδυμική. Δεν έχουμε βγει από την κρίση και η κρίση προκαλεί νέες κρίσεις. Αυτό που γίνεται με την ακρίβεια είναι αποτέλεσμα της ελεύθερης αγοράς. Τι λένε αυτοί που υπερασπίζονται την ελεύθερη αγορά? Αν κερδίζουν, καλά κάνουν. Αν δεν κερδίζουν, είναι απλώς ηλίθιοι. Λένε ότι δουλεύει δια του ανταγωνισμού. Βλέπεις εσύ πουθενά κανέναν ανταγωνισμό στις τιμές, ή μάλλον ολιγοπωλιακές πρακτικές και καρτέλ πρακτικές και έλεγχο των τιμών? Έλεγχο όμως των τιμών εις βάρος των καταναλωτών, όχι υπέρ τους, ενώ θα μπορούσε να υπάρχει τα ακριβώς το αντίθετο. Έλεγχος των τιμών υπέρ των καταναλωτών, δηλαδή να υπήρχε πλαφόν. Θυμάσαι τα παλιά καλά χρόνια που δεν είχε ξεσαλώσει ακόμα ο καπιταλισμός, ότι υπήρχε μια υπηρεσία που λεγόταν αγορανομία και ότι πήγαινε ο Μπακάλης να ανοίξει το πρωί το μαγαζί και έτρεπε μην έρθει η αγορανομία και δει ότι έχει πιο ακριβά τα φασόλια ή ότι κόβει την οκά και την κάνει λιγότερη, ή το κιλό αργότερα και το κάνει 750 γραμμάρια. Αυτό σήμερα γίνεται νόμιμα. Μια εταιρεία μειώνει τη συσκευασία και ακριβά τη τιμή, και αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Όπως το είπες ακριβώς. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή ότι η εξέλιξη του καπιταλισμού τα τελευταία 30-40 χρόνια γίνεται προς το χειρότερο. Και αυτό που ισχυρίζονται οι υπερασπιστές αυτού του συστήματος, όλα όσα ισχυρίζονται, είναι απλώς ψέματα.
ούτε ανταγωνισμός υπάρχει, ούτε δικαιοσύνη υπάρχει, ούτε προστασία υπάρχει, ούτε κοινωνικό κράτος υπάρχει, ούτε ασφάλιση υπάρχει, ούτε κατοχύρωση των μισθών υπάρχει, διότι ακόμα και όταν μιλούν ότι το κατώτατο μεροκάματο θα είναι τόσο, αυτό το πράγμα έχει να κάνει πάλι με ένα ψέμα, διότι ο πληθωρισμός έχει ροκανίσει αυτό το τόσο. Θέλω πριν σε αποχαιρετήσω σήμερα, θα τα πούμε πριν αλλάξει ο χρόνος, αλλά εδώ μου γράφουνε πάρα πολύ, έχουμε λέει μια πολύ μεγάλη έτσι απορία με το Στάθη φέτος και θα την πούμε. Δεν είναι ένας, είναι πάνω από πέντε που το έχουν στείλει. Θα το πω κριτικά, ήταν ανάθεμα σκίτσο θα κάνει η παραμονή Χριστουγέννων. Τι να πρωτοπιάσει και τι να πρωτοαφήσει φέτος. Αυτή είναι η δύσκολη ερώτηση που κάνεις και εσύ και ευτυχώς την αποφεύγεις τον τελευταίο καιρό. Πώς θα έκανες αυτό ένα σκίτσο. Μερικές φορές ήμουν προετοιμασμένος και μπορούσα να σου απαντήσω. Άλλες όχι, διότι για να γεννηθεί ένα σκίτσο θέλει να στίβεις πολλές ώρες το κεφάλι σου μέχρι που σε πιάνει πονοκέφαλος, μέχρι που δεν ξέρεις τι σου φταίει. Είναι πολύ δύσκολη η γέννα ενός σκίτσου. Στάθη Σταυρόπουλος, τον ευχαριστώ πολύ. Καλή σου ημέρα, Στάθη, να είσαι καλά. Καλημέρα, Γιώργο, και βέβαια επειδή μερικές φορές είμαι αναγκασμένος να φαίνονται πεσημιστικά αυτά που λέω, από την καρδιά μου εύχομαι ολόψυχα σε όλους το καλύτερο. Να είσαι καλά και εμείς σου ευχόμαστε το καλύτερο.